5 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές συζητήσεις των κατοίκων στο Δημαρχείο Πολυγύρου για τα καυσόξυλα. Σημειώνεται ότι θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των οικονομικά ασθενέστερων. Η τιμή αναχωρικό μέτρο για το 2014 είναι 16,08 ευρώ. Πρέπει να κάνουν αίτηση ορισμένες κατηγορίες κατοίκων, ένας από κάθε οικογένεια, ούτως ώστε να μπουν σε κάποια λίστα, σε κάποια αρχή για να μπορέσουν να διατεθούν ξύλα, καυσόξυλα σε φτηνή τιμή. Δηλαδή η φτηνή τιμή είναι 14,23 ευρώ το ένα χωρικό, χωριστά το ΦΠΑ που είναι νομίζω 13%. Εμείς θα δώσουμε τουλάχιστον τρία χωρικά σε κάθε οικογένεια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το 2014 έχουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου. Έχουν ορισμένες κατηγορίες που είναι δηλαδή οι μακροχρονίως άνεργοι. Όταν λέμε μακροχρονίως άνεργοι εννοούμε αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες. Όταν είναι του ΟΓΑ, όταν έχουν αναπηρία πάνω από 67%, αν δεν κάνω λάθος. Όταν είναι πολυτεχνοί, αυτοί λοιπόν όλες οι κατηγορίες θα παίρνουν ο Δήμος, τις κάνουν στο Δήμο και ο Δήμος μας στέλνει την κατάσταση κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς αρχίζουμε και θα διαθέσουμε καυσοξύλευση στους κατοίκους. Και το κάνουμε από πιο νωρίς λίγο εφέτος για να προλάβουν και οι κάτοικοι να πάρουν όσοι πάρουν τα καυσόξυλα. Αλλά πιστεύω θα πάρουν πολύ γιατί μας έδωσαν περισσότερα χρήματα εν σχέση με πέρσι, άρα θα πάρουν περισσότερες οικογένειες. Τα ποσά που μας δίνουν, σαν που τα δίνουν σε συνεταιρισμούς, κόβουν τα ξύλα, τα στιβιάζουν και μετά πάμε και λέμε πάρτε από τρία, τουλάχιστον χωρικά 3,5-4, ανάλογα πόσα θα βγουν τα χρήματα που του δώσαμε. Περισσότερο είναι ευρύς, έχει και οξιά μια συστάδα, αλλά περισσότερα είναι εντρείς. Οπότε είναι αρκετά όμως, οι συνεταιρισμοί δουλεύουν αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει τα πρωτόκολλα εγκατάστασης και συντοχρόνου εφόσον θα κόβουν τα ξύλα και αν βγει και αυτή η κατάσταση που έχουν και μας στείλουν εν γέρος που μας το στέλνει ο Δήμος, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τη διάθεση καυσοξύλευσης. Μιλάμε για το Δήμο Πολυγύρου, δηλαδή και τα πρώην Δήμο Ζεροχωρίου, οπότε πριν προφορικά, περιλαμβάνονται μερικά κομμάτια και από εκεί. Και το Παλιόκαστρο και η Παλιόχωρα, ο Καιροπλάτανος, όλα αυτά τα χωριά και ο Πολύγυρος είναι μέσα τα οποία θα μπορούν να διαθέσουν ξύλα. Όσον αφορά και το Δήμο Νέας Προβοντίδας δεν έχει τέτοιο πράγμα για να κάνουμε. Ακριβώς. Στον Αγίου Νικόλαο η Πανάλα δεν έχει αυτή τη στιγμή για να σας λέω για να διατεθούν με αυτά τα δεδομένα. Δεν έχουν λιωτομηθεί ξύλα. Αλλά εμείς για να βοηθήσουμε όλους τους κατοίκους και να σας προλάβω σε τυχόν ερωτήσεις, έχουμε πάλι, θα βγάλουμε ρυθμιστική διάταξη, συγγνώμη, η οποία θα είναι μέχρι τέλος του μήνα Οκτωβρίου, στην οποία θα λέμε περιοχές που θα μπορούν πάρα πολλοί κάτοικοι να πάνε να κόψουν ξύλα με αιτήσεις και αφού θα διατεθούν 2-2,5 χωρικά να πάνε οι ίδιοι δηλαδή, είτε από κατακύμνα είτε από λίμματα, να μην είναι βέβαια σε ρέματα, να μην είναι σε περιοχές κοντά σε κατοίκους, κοντά σε σπίτια και να μπορούν κάπως να, λόγω βιοποριστικής κατάστασης, λόγω οικονομικής κατάστασης δύσκολη, να μπορέσουν να έχουν τις πρώτες ατομικές ανάγκες καυσοξύλα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα βγει η ρυθμιστική διάταξη και θα ορίσουμε ένα αλφα χρονικό διάστημα όχι μεγάλο για να μπορούμε και να τους ελέγχουμε και να ελεγχόμαστε κι εμείς για να μπορούν να τα κόψουν. Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση των δικαιούχων είναι και φωτοαντίγραφο του εκαθαριστικού στοιώματος της ΔΟΗ οικονομικού έτους 2014 ή σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ίδιου έτους καθώς και η πιο πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Επίσης οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημαρχείο με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.